Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρσι λοιπόν ένα φάντασμα πλανιόταν επάνω από αυτή την αίθουσα, το φάντασμα του Brexit. Δεν ευωδόθηκε το Brexit. Φέτος έχουμε από όλη την αντιπολίτευση το φάντασμα του Σέγγεν. Σε αυτή την αίθουσα σήμερα, με αφορμή το νομοσχέδιο που συζητούμε, ανασύρθηκε πάλι η απειλή περί Σέγγεν και εξόδου. Η Ελλάδα πάλευε και παλεύει στα πλαίσια συμφωνιών, διεθνών συμφωνιών, ευρωπαϊκών συνθήκων και του διεθνούς δικαίου. Με ποιους είστε, συνάδελφοι? Με αυτούς τους κύκλους που επιθυμούν να στοχοποιήσουν τη χώρα? Εμείς δεν θα διολιστήσουμε σε αυτό. Και γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου, η μη διάσωση στη θάλασσα ισοδυναμεί με φόνο. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε μια δημοκρατική και ανθρώπινη πολιτική στο προσφυγικό. Και από το υστέρημά μας, εκτός αν θέλετε, να δημεύουμε τις περιουσίες των προσφύγων για να βγάλουμε τα έξοδα, όπως κάνουν στον πλούσιο Βορρά. Οι πολιτισμένοι δημοκράτες Ευρωπαίοι, σε εισαγωγικά, διότι προσέξτε, εχθές είχαμε και μία επέτειο. Τιμήσαμε τη μνήμη του ολοκαυτώματος και αποδημεύσεις περιουσιών και τιμαλφών και αποκατηγοριοποίησης ανθρώπων σε κανονικούς, σε πρώτης κατηγορίας και δεύτερης, μέχρι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο δρόμος είναι πάρα πολύ μικρός. Ας μην ξαναγραφτεί μια δεύτερη μελανή σελίδα βαρβαρότητας του 21ου αιώνα. Δεν θα συνενέσουμε σε αυτό. Και θα εξακολουθούμε να διαχειριζόμαστε με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε και να σώζουμε, να μην βυθίζουμε βάρκες και να στέργουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, να σταματήσει αυτή λοιπόν η αντιπολίτευση, δεν κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αντιπολίτευση στην κοινωνία και στην έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνετε.